ξανά έκανες ένα γάμο? Νομίζω όχι. Έκανα τα παιδιά μου, ο γιος μου είναι 17, η κόρη μου είναι 15, ο γιος μου έκλεισε τα 17, πάει στα 18. Ο Μιτζή που μου λέει. Λοιπόν, οπότε τι να. Δεν νομίζω θα ξαναπαντρευόμουν, γιατί δεν θα έκανα παιδί. Είναι εύκολο για εσένα, μια που έχει δύο παιδιά, το να προχωρήσει τη ζωή σου, να κοιτάξει πιο πολύ τον εαυτό σου, το να κάνει μια σχέση. Μια χαρά είμαι και very happy. Μια χαρά και γεμάτη και πολύ καλά στη ζωή μου και δεν θα ήταν και σωστό μετά από τόσα χρόνια διαζυγίου. Κοντεύουμε τα 10. Δηλαδή, έχω ξεχάσει τις εποχές που ήμουν παντρεμένη. Είσαι από τις περιπτώσεις που το κράτησες για αρκετό καιρό για εσένα, το διαζύγιο, το χωρισμό. Ναι. Δηλαδή, το μάθαμε πολύ μετά από έτσι χρόνια. Έτσι ένιωσα, έτσι έπρεπε να γίνει. Ήταν πολύ μικρά τα παιδιά. Ο πρώτος καιρός όμως, ξέρεις, που μετά το χωρισμό, πώς ήταν για εσένα? Οπωσδήποτε δύσκολος. Ένα διαζύγιο είναι ένας θάνατος και είναι δύσκολο. Εννοείται αυτό. Όμως πάμε παρακάτω. Και όταν υπάρχουν παιδιά, ναι. Πάμε παρακάτω. Τα κοιτάς στα μάτια. Εμείς τώρα με τα παιδιά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και πάρα πολλά χρόνια είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουμε βρει τις ισορροπίες μας. Είμαστε πολύ καλά στο σπίτι. Είμαστε ευτυχισμένοι. Με την εικόνα σου, γενικά, έχεις ανασφάλειες. Ξέρεις, όλο αυτό η γυναική φιλαρέσκεια που υπάρχει. Οπωσδήποτε. Έχω αλίμονο και τα χρόνια περνάνε. Την ηλικία σου τη λες? Ή θεωρείς ότι μια γυναίκα? Το 74 γεννηθήσα είμαι. Το λέω, υδροχωάκι. Νιώθω πάρα πολύ νέα, γιατί τα παιδιά με κάνουν να νιώθω πάρα πολύ νέα. Εννοείται όμως πως και ανασφάλεια έχω και πως δεν μου αρέσουν και τα γυρατιά. Εννοείται και οι ρητιδούλες μέχρι τώρα ανεκτές είναι. Θέλω να καλογεράσω. Έχεις σκεφτεί ποτέ να πειράξεις κάτι πάνω σου ή έχεις δοκιμάσει, ξέρεις, αυτά τα απλά που μπορεί, ας πούμε? Όλα τα απλά. Όλα τα απλά τα έχω κάνει. Όλα τα μη παρευματικά. Δηλαδή, έχω κάνει μεσοθεραπεία, έχω κάνει. Κάνω καθαρισμούς. Κάνω από 12 χρονών καθαρισμούς. Έχω κάνει 2-3 φορές μπότοξ, γιατί είναι κακό. Δηλαδή, δεν έχω κάνει παρεμβατικά. Δεν θα έκανα πράγματα με νηστέρι. Μ' αρέσει εμένα η Λεβανία. Και εμένα πάρα πολύ. Και πώς φαίνεται ότι είναι ήρεμη, αυτό που λέει, παιδιά. Είμαστε ευτυχισμένοι στο σπίτι μας. Φαίνεται στο πρόσωπό της. Εγώ, όσες φορές έχει τύχει να τη δω έτσι και σε κάποιες εκδηλώσεις που είναι καλεσμένη, τέλος πάντων, έχει βρεθεί.